6 Απριλίου και είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από την τηλεόραση του West. Με τις φράσεις «Ζήτω Ευρωπαϊκή Ελλάδα», «Ζήτω η Ελληνική Ευρώπη» στα ελληνικά, ο Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ από το βήμα του Ελληνικού Κοινοβουλίου εξέφρασε τα φιλελληνικά του αισθήματα. Ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής μίλησε με ιδιαίτερο θερμά λόγια για την Ελλάδα, λέγοντας πως δεν διανοείται να σκεφτεί την Ευρώπη χωρίς την Ελλάδα και την Ελλάδα χωρίς την Ευρώπη. Ο κ. Γιούνκερ αναφέρθηκε στο τρίτο μνημόνιο που, όπως είπε, ολοκληρώνεται τον Αύγουστο. Τόνισε πως η χώρα επιστρέφει στην κανονικότητα, έχοντας όμως όχι μόνο δικαιώματα αλλά και υποχρεώσεις για την επόμενη μέρα. Θα δούμε τώρα σε όλες τις πολιτικές εξελίξεις, κυρίες και κύριοι, και πάμε σε αυτό το σημείο να καλησπαιρίσουμε τον συνάδελφο δημοσιογράφο, τον Θεόφιλο τον Παπαδόπουλο. Καλησπέρα, Θεόφιλε. Καλησπέρα, Δημήτρη. Καλησπέρα στους φίλους τηλεθεατές. Με 151 υπέρ και 124 κατά ψηφίστηκε το νομοσχέδιο που αφορά στην πώληση των λιγνητικών μονάδων της ΔΕΗ. Οι βουλευτές της Δυτικής Μακεδονίας, του κυβερνώντος κόμματος, ψήφισαν όλοι υπέρ. Και αυτές είναι οι έντονες αντιδράσεις που έχουμε σήμερα από αυτοδιοικητικούς αλλά και από τους πολίτες για τη θέση των βουλευτών της Δυτικής Μακεδονίας. Θα δούμε αναλυτικά, Δημήτρη, τι έχουμε για την επόμενη μέρα, τη σημερινή, και τι μας επιφυλάσσει στο επόμενο διάστημα, το αμέσως προσεχές μέλλον σε ό,τι αφορά τις εξελίξεις που έχουμε γύρω από τη ΔΕΗ και είναι, οι οποίες είναι μόνο αρνητικές. Με 151 υπέρ και 124 κατά, τελικά πέρασε το νομοσχέδιο που αφορά στην πώληση λιγνητικών μονάδων της ΔΕΗ στο 40% περίπου. Ποιες είναι τώρα οι μονάδες αλλά και τα ορυχεία? Οι μονάδες είναι Μελίτη 1 και άδεια για τη Μελίτη 2 συν τα ορυχεία και Μεγαλόπολη 3, Μεγαλόπολη 4 συν τα ορυχεία. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει στην κυριολεξία ότι έχουμε μπροστά μας μια αρνητική εξέλιξη στον πρώην μεγάλο κολοσσό της εθνικής οικονομίας που άκουγε στο όνομα Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού. Τώρα, τι σηματοδοτούν όλα αυτά? Στασιμότητα, οπισθοδρόμηση, οικονομικός μαραζός, αποδυνάμωση οικονομικού και επιχειρηματικού περιβάλλοντος, αστιφιλία, μετανάστευση, φτωχοποίηση και ανεργία. Του τέστην ένα τεράστιο εθνικό έγκλημα για το οποίο οι πάντες μιλούσαν σε επίπεδο Δυτικής Μακεδονίας και Αρκαδίας, συνετελέστη χθες το μεσημέρι με την ψήφιση του νομοσχεδίου από τους 151 βουλευτές, 150 του κυβερνώντος κόμματος, δηλαδή ΣΥΡΙΖΑ και ΑΝΕΛ, και ένας ανεξάρτητος, ο κύριος Θεοχάρης. Τώρα, οι βουλευτές της Δυτικής Μακεδονίας, 7 στο σύνολό τους, αυτοί ήταν και οι 7 τους υπέροχοι στην κυριολεξία, είπανε με πολύ εκοφαντικό τρόπο και διχτικό για τον τόπο μας, για τους πολίτες, για τη Δυτική Μακεδονία, ότι πρώτα μας ενδιαφέρει η καρέκλα μας και μετά τίποτε μα τίποτε άλλο. Μας ενδιαφέρει η κομματική μας νοημότητα. Τι πρέπει να πράξουν οι πολίτες της Δυτικής Μακεδονίας? Να τους περάσουν στις επερχόμενες βουλευτικές εκλογές στο περιθώριο, γιατί εκεί είναι τελικά ο προορισμός τους. Να δούμε όμως γιατί συνέβησαν όλα αυτά. Όλα αυτά συνέβησαν, Δημήτρη και κύριε, θα πρέπει να γνωρίζουν φίλοι τηλεθεατές, ότι υπάρχει διαχρονικά και κύρια μετά τη μεταπολίτευση ένα κενό σχεδίου και στρατηγικής στην περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, το οποίο έχει αποτοπωθεί με τον πιο χαρακτηριστικό τρόπο σε αυτό το αποτέλεσμα που χθες ψηφίστηκε στη Βουλή ο νόμος ο οποίος μας οδηγεί στην πώληση των μονάδων. Υπήρχε ένα έλλειμμα περιφερειακής συνείδησης και περιφερειακότητας. Και το λέω αυτό. Αν υπήρχε μια περιφερειακή συνείδηση, το σίγουρο ήταν ότι θα είχαμε κινητοποιήσει στο σύνολο του εύρους της Δυτικής Μακεδονίας και θα υπήρχαν στρατηγικές που θα αφορούσαν. Μα στην Μεγαλόπολη κλείσαν τα μαγαζιά, εδώ δεν έγινε τίποτα. Μπράβο. Μια κινητοποίηση, μια αντίδραση, κάτι. Εδώ στην Δυτική Μακεδονία υπάρχει ένα τεράστιο κενό. Και πόσο μάλλον αυτό το κενό φαίνεται και αποτυπώνεται πολύ εύκολα. Έχουμε τοπικισμό, έχουμε τοπικισμούς οι οποίοι δεν λένε να εκλείψουν δυστυχώς τη Δυτική Μακεδονία. Απουσίαζε εκοφαντικά και το δηλώνω έτσι με αυτόν τον χαρακτηριστικό τρόπο για να δείξω, ας πούμε, και το μέγεθος, η Καστοριά, τα Γρεβενά. Λες και δεν τους ενδιαφέρει αυτούς αν πάει από το κακό στο χειρότερο η περιοχή της Κοζάνης, ο νομός της Κοζάνης και ο νομός της Φλόρινας. Λες και αυτοί θα μείνουν αμέτωχοι από αυτήν τη διαδικασία. Τόσα χρόνια που η οικονομία ανθούσε σε επίπεδο Κοζάνης και Φλόρινας λόγω των εργοστασίων της ΔΕΗ, αυτοί δεν είχαν απολαβές από αυτήν τη διαδικασία. Είχαν και παραείχαν. Είχαν πολλούς οι οποίοι εργάζονταν και εργάζονται στα εργοστάσια της ΔΕΗ. Η οικονομική δραστηριότητα και η οικονομική ευκολία και δυνατότητα που υπήρχε στους εργαζόμενους της ΔΕΗ μεταφερόταν και στις περιοχές τους και τα αποτελέσματα ήταν γνωστά σε όλους. Επίσης, τώρα είναι όλα υπό αίρεση και υπάρχουν μεγάλα ερωτηματικά σε ζητήματα που θα μας αποσχολήσουν το επόμενο διάστημα και ακούν στο όνομα μετεγκαταστάσεις, τηλεθερμάσεις, αποκαταστάσεις των εδαφών από την πλευρά της ΔΕΗ και τι θα πράξει ο ιδιώτης αυτός που θα αγοράσει τις μονάδες. Επαναπόδοση των εδαφών. Είναι όλα αυτά με αστερίσκο, με μεγάλα ερωτηματικά. Και θα τα δούμε στη συνέχεια. Είχε χθες καλεσμένους πολλούς στην εκπομπή Φόρουμ Επικαιρότητας και ειδικά τους δημάρχους Φλόρινας και Αμιντέου, οι οποίοι εκφράζουν αυτές τις ανησυχίες όσον αφορά και για τις μετακαταστάσεις και ποια είναι η επόμενη μέρα για την ΔΕΗ και φυσικά για την τηλεθέρμανση. Γιατί δεν το συζητάμε ότι είναι μεγάλο πρόβλημα. Σωστά. Και να πούμε κάτι τελευταίο βέβαια από αυτή την ανάγνωση
των αρνητικών εξελίξεων με την χθεσινή ψήφιση του νομοσχεδίου που αφορά στην πώληση του 40% των ελληνικών μονάδων, ότι η περιοχή μας οδεύει μαθηματικά και αυτό μπορεί να γίνει πολύ σύντομα στο να καταστεί ένας απέραντος σκουπιδότοπος, ίσως και με όπου να φιλοξενήσει στα έγκατά του επικίνδυνα τοξικά απόβλητα. Ας αφευχόμαστε ότι μπορεί να συμβεί αυτό. Τώρα, θέση στο συγκεκριμένο θέμα πήρε ο αντιπεριφερειάρχης της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβελών, ο Βαγγέλης Οστιμαδάκος, ο οποίος είναι πολύ σκληρός. Με χθεσινή του παρέμβαση, την οποία ανήρτησε στην προσωπική του σελίδα χθες το βράδυ στο Facebook, ο κύριος Οστιμαδάκος λέει τα εξής. Μετά τη ΔΕΗ, τι άλλο έχει σειρά, αναρωτιέται. Με πρόσχημα μια απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, απόφαση που δεν επιτάσσει την πώληση ελληνικών μονάδων και σε συμμόρφωση με τις δεσμεύσεις που ανέλαβε η κυβέρνηση πέρυσι τον Ιούνιο στο πλαίσιο του συμπληρωματικού μνημονίου, 151 βουλευτές βάζουν και επίσημα τη σφραγίδα τους σε ένα ακόμη πολιτήριο δημόσιας περιουσίας. Και πριν στη γνώση μελάνη του επέσχυντου αυτού νόμου, καλά-καλά ήδη ξεκίνησε η συζήτηση μεταξύ Υπουργείου Ενέργειας και Θεσμών για την αντικατάσταση των ΟΜΕ με ένα νέο σχήμα ώστε να υπάρξει μεγαλύτερη συμμετοχή των νερών στις δημοπρατούμενες ποσότητες. Εδώ ο κύριος Σαμαδράκος αφήνει να εννοηθεί ότι θα έχουμε κι άλλα προβλήματα το αμέσως προσεχές μέλλον. Η ιστορία συνεχίζει, επαναλαμβάνεται σαν φαρσοκομωδία. Όταν δεν περπάτησε ο νόμος της κυβέρνησης για τις ΝΟΜΕ, το αποτέλεσμα ήταν να ψηφιστεί η πώληση ελληνικών μονάδων. Αν δεν περπατήσει και πάλι το νέο σύστημα που προωθείται από την κυβέρνηση και δανειστές σχετικά με τη συμμετοχή των νερών στις ΝΟΜΕ, τι έχει σειρά άραγε. Πέρα από τη σοβαρότητα και αξιοπρέπεια, χρειαζόμαστε εδώ και τώρα μια εφαρμόσιμη αναπτυξιακή στρατηγική για την περιοχή. Και υπογράφησαν Ευάγγελο Σιμαδάκος. Είναι πολλές από τις αντιδράσεις που υπάρχουν, όπως θα δούμε στη συνέχεια και την αντίδραση και της Βίκης της Βρυζίδου, της αντιπροέδρου της ΠΕΔ και πρώην δημάρχου ΕΡΔΕΣ, η οποία την φιλοξενήσαμε στο δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του West. Είναι πολλές αντιδράσεις από όλους τους αυτοδιοικητικούς φορείς και όχι μόνο. Όχι και να μείνουμε όμως σε μια σημερινή αντίδραση, η οποία και αυτή θα ανοίξει μεγάλη συζήτηση και μεγάλη κουβέντα και στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ σε επίπεδο περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, είναι η παρέμβαση που έκανε σε συνέντευξη που παραχώρησε στον Α96,5 ο βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ Νομού Φλόρινας, ο κύριος Σέλτζας. Ο κύριος Σέλτζας άφησε να εννοηθεί ότι η επιλογή των μονάδων προς πώληση έγινε σύμφωνα με τη δυναμική που έχει ο κάθε ένας νομός στη Δυτική Μακεδονία στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτά όλα τα άφησε εχμές και συγκεκριμένα αναρωτήθηκε για ποιο λόγο τίθενται προς πώληση οι δύο πιο σύγχρονες μονάδες στη ΔΕΗ σε Φλόρινα και Μεγαλόπολη Αρκαδίας. Ο κύριος Σέλτζας απαντά πως η επιλογή έγινε μετά από διενέργεια μιας δοκιμής αγορών, δηλαδή τα περίφημα market test. Από τις 9 μονάδες της Κοζάνης δεν πήγε καμία σιωπή και μπήκε της Φλόρινας, ο πιο σύγχρονος ελληνικός σταθμός, ο οποίος υπάρχει και ήταν η δήλωση που έκανε ο κύριος Σέλτζας σε συνέντευξη που παραχώρησε σήμερα το πρωί στο ραδιόφωνο του Α96,5. Και εγώ ερωτώ, κύριε Σέλτζα, αφού κάνετε λόγο ότι υπήρχε ένα σχέδιο, υπήρχε μια απόφαση από προηγούμενα, το εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ τελικά, οι βουλευτές και η δυναμική που έχει ο νομός Κοζάνης είναι πολύ πιο ισχυρή από εσάς. Εσείς καλή ώρα γιατί το ψηφίσατε το ψήφισε ο κύριος Σέλτζας. Αφού φέρεστε ότι είσαστε. Μα τι θα κάναν θεόφιλοι οι βουλευτές, ή θα έπρεπε να παραιτηθούν ή να εξαρτοποιηθούν ή να μπουν στο περιθώριο. Και ο κύριος Σέλτζας και στην ομιλία του, πολύ ωραία την παρουσιάσαμε χθες, ψήφισε ναι για τη ΔΕΗ. Ωραία. Άρα λοιπόν, ας μην διαμαρτύρετε αν στο εσωτερικό του κόμματός του υπάρχουν αυτές οι εξελίξεις και υπάρχουν αυτές οι διαδικασίες οι οποίες είναι. 7 ναι των βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ ναι. Και αυτό που αναρωτιούνται πολύ, ότι όταν θα έρθει το όνομα των Σκοπίων, τι θα κάνουν τότε. Θα το ψηφίσουν πάλι. Κανονικά. Και, τώρα και χωρίς ελαφρά την καρδιά, ψηφίσουν ναι κανονικό. Δημήτρη, αυτό που πρέπει να σταθούμε και βέβαια το είπαμε χθες το βράδυ. Για να το κλείσουμε το θέμα της ΔΕΗ, γιατί ξεπεράσαμε και το χρόνο. Είναι το ότι εντύπωση μου έχει προκαλέσει και πραγματικά είναι πρέπει να το προσέξουν οι πάντες και οι φίλοι τηλεθεατές, ότι ενώ είχαμε ένα Περιφερειακό Συμβούλιο το οποίο συνεδρίασε έκτακτα την Κυριακή που μας πέρασε και ότι το σύνολο του Περιφερειακού Συμβουλίου ήταν ενάντια στο εθνικό έγκλημα το οποίο συνετελέστηκε χθες το μεσημέρι, ξαφνικά διαπιστώσαμε ότι στην έκτακτη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου υπήρχε μια ανοχή που αφορά στην παρουσία των δύο βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ Νομού Κοζάνης, του κ. Δημητριάδη και του κ. Μουμουλίδη, αλλά και του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΗ, του κ. Άρη Βατάλη. Όταν γνωρίζαμε εκ των προτέρων ότι και οι τρεις συγκεκριμένοι κύριοι που ανέφερα θα ψηφίζανε και είναι υπέρ του συγκεκριμένου νομοσχεδίου. Αλήθεια, το Περιφερειακό Συμβούλιο γιατί τους ανέχθηκε και τους φιλοξένησε στη διάρκεια της συνεδρίασης και μην μου πούνε ότι. Μόνοι τους πήγανε και τους μόνοι τους ότι αυτό είναι δημοκρατικό, γιατί μαθήματα δημοκρατίας δεν έχουμε σε καμία περίπτωση από ένα σώμα
που στο μεγαλύτερο ποσοστό είναι στο ποσοστό του ήταν άλαλο. Δεν ομιλεί κανένας από αυτούς γιατί δεν γνωρίζει. Δεν έχει άποψη. Ας σοβαρευτούμε λοιπόν, και όταν εσύ μιλάς για εθνικό έγκλημα, θα πρέπει να υποστηρίζεις και να διαφυλάτεις όλες αυτές τις διαδικασίες που πρέπει να κάνεις για να αποτρέψεις το εθνικό έγκλημα. Δυστυχώς κάτι τέτοιο δεν έγινε από την πλευρά του Περιφερειακού Συμβουλίου. Άρα λοιπόν, ό,τι ακουστήκαν ήταν άλλα λόγια να αγαπιόμαστε στην κυριολεξία. Ωραία, να πούμε ότι συνεδρίασε Κυπέδου σήμερα για το θέμα της ΔΕΗ. Θα δούμε στη συνέχεια αναλυτικά τις δηλώσεις της Παρασκευής Βρυζίδου. Δεν μένουμε στο συγκεκριμένο θέμα. Δεν ξέρω αν έχεις κάτι για τη ΔΕΗ. Ναι, θα σας δω μόνο σε αυτό. Ναι. Ότι δυστυχώς δεν ενημερώθηκαν οι ενεργειακοί δήμοι, να συμμετέχουν στη διαδικασία της αρμόδιας επιτροπής της Βουλής Παραγωγής και Εμπορίου. Ήταν ο κύριος Αμανίδης. Μπράβο, ο κύριος Αμανίδης το έμαθε όχι από επίσημη ενημέρωση όσον αφορά τους ενεργειακούς δήμους, όπως δεν ενημερώθηκε και ο πρόεδρος της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Δυτικής Μακεδονίας, ο κύριος Βοσκόπουλος, γιατί ο κύριος Βοσκόπουλος μας είπε χθες, μας αποκάλυψε ότι εγώ, πηγαίνοντας τη Δευτέρα το πρωί στο γραφείο μου στο Δήμο Φλόρινας, εκεί πραγματικά ήρθα αντιμέτωπος με ένα φάξ το οποίο πραγματικά μου έλεγε ότι πραγματοποιεί τη συγκεκριμένη διαδικασία. Και τι να προλάβει, να φύγει την ώρα, δεν προλάβει. Όλα γίνανε με μια συγκεκριμένη στρατηγική και θέλαν να μας έχουν εκτός από τη συγκεκριμένη διαδικασία. Αυτό καταγγέλθηκε και από τον κύριο Βοσκόπουλο αλλά και από την κυρία Βουλή. Θα δούμε τα σχετικά ρεπορτάζ στη συνέχεια. Να πάμε τώρα στην Πανεπιστημίουπολη Δυτικής Μακεδονίας, όπου συνεχίζονται τα έργα για την Πανεπιστημίουπολη. Και θα δούμε προς το τέλος του δελτίου μας τα σχετικά πλάνα από το kozan.gr, η οποία όντως έχουμε τώρα θετικές εξελίξεις. Εκεί προχωράει το έργο, Θεόφιλε. Σωστά, είναι εντυπωσιακά τα πλάνα τα οποία κατέγραψε νωρίς το πρωί στις 7 και 10 περίπου με drone η ηλεκτρονική εφημερίδα kozan.gr. Αυτό από μόνο του δείχνει ότι επιτέλους γίνονται οι εργασίες για την Πανεπιστημιούπολη. Και να θυμίσω εδώ στους φίλους τηλεθεατές, κατ' εμέ προσωπικά είναι η μεγαλύτερη επένδυση που έχει γίνει ποτέ σε επίπεδο περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας. Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας οφείλει πραγματικά να ανοίξει τα φτερά του και να αναβαθμίσει τον τόπο της Δυτικής Μακεδονίας στο σύνολό του. Όμως, από ό,τι γνωρίζω, αν δεν το έχει κάνει, θα το πράξει ήδη. Ο Βαγγέλης Σιμαδράκος θα κάνει μια παρέμβαση με αφορμή τη λειτουργία του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, όπου σε συζήτηση που έκανε με στενούς συνεργάτες, άφησε να εννοηθεί ότι θα πρέπει στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας να δοθεί ένα όνομα. Στο τραπέζι έπεσε βέβαια ότι το όνομα αυτό να είναι Αλεξάνδριο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, απαντώντας και στην κουβέντα που έχει ανοίξει από την πλευρά της κυβέρνησης ό,τι αφορά το Σκοπιανό και την λέξη Μακεδονία στο. Και πάμε να δούμε το σχετικό βίντεο που πήραμε από την ηλεκτρονική εφημερίδα kozan.gr με τα πλάνα από τη σημερινή έτσι λήψη με ντρόν. Να τα δούμε. Αλλάζουμε τώρα κλίμα. Θα πάμε στον μικρό Χριστάκη Θεόφιλο από την Πτολεμαϊδα, ο οποίος αντιμετωπίζει προβλήματα υγείας
Να δούμε τη συγκεκριμένη περίπτωση και τι κάνει πλέον ο ΕΟΠΗ. Έχουμε όμως και κάποιες θετικές εξελίξεις σήμερα. Να πάμε να πούμε πρώτα τη θετική είδηση. Καλύτερα να πούμε τη θετική. Χαμόγελα υπάρχουν στην οικογένεια του μικρού Χριστάκη, του Χρήστου Εμμανουήλ, ο οποίος διαγνώστηκε με ένα σπάνιο γενετικό νόσημα και νοσηλευόταν στο Ιπποκράτειο. Για να θεραπευτεί, πρέπει να υποβληθεί σε μεταμέσχευση μυελού των οστών στην Ελλάδα, όμως δότης συμβατός δεν είχε βρεθεί. Η μητέρα του παιδιού έδινε αγώνα εδώ και μέρες, προκειμένου ο ΕΟΠΗ να εγκρίνει τα νοσήλειά του για να μεταβεί σε νοσοκομείο της Αγγλίας, το οποίο ήταν το μοναδικό που μπορούσε να αντιμετωπίσει την περίπτωση που είχε να κάνει δεχτό το παιδί. Ο ΕΟΠΗ απέρριψε το αίτημα στις 23 Απριλίου και στη συνέχεια η δικηγόρος της οικογένειας, η κυρία Αριάδνη Νούκα, πρώην Δημοτική Σύμβουλος Ορδέας, έφτασε χθες συνεδρίασε το Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΟΠΗ χωρίς να λάβει όμως καμία απόφαση. Ήμασταν έτοιμοι να κάνουμε νέο εξώδικο όταν μας ήρθε η πληροφορία ότι βρέθηκε στην Ελλάδα δότης υβατός και μάλιστα 100% δήλωσε η κυρία Νούκα. Να σημειωθεί ότι για να γίνει ανάλογη επέμβαση στην Ελλάδα, ο δότης πρέπει να είναι συμβατός με τον ασθενή σε ποσοστό πάνω από 80%. Τώρα βέβαια αυτό μιλάμε για 100%. Επειδή μέχρι σήμερα δεν βρίσκονταν δότης, η οικογένεια του δίχρονου αγοριού επέμενε για επέμβαση στην Αγγλία. Ο παιδί του νοσοκομείου κάνει επεμβάσεις αυτού του είδους, ακόμη και με συμβατότητα των γονέων του παιδιού που ανέρχεται στο 50%. Μάλιστα. Από τη στιγμή όμως που βρέθηκε δότης συμβατός 100%, το χειρουργείο αναμένεται να γίνει στην Αθήνα τις προσεχές ημέρες, ενώ οι προσευχές για το μικρό Χριστάκι, προκειμένου να γίνει γρήγορα καλά, είναι πάρα πολύ θετικό. Πάρα πολύ θετικό, τουλάχιστον. Αυτό που μας κάνει και μας δημιουργεί πολλά ερωτηματικά είναι δυνατόν ο ΕΟΠΗ να στέκεται έτσι με αυτή την άρνηση, με αυτή την αρνητική διάσταση σε ένα πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζει ένα μικρό παιδί. Είναι δυνατόν, όταν γνωρίζει πολύ καλά ο καθένας και κύρια η άμεσα υπεύθυνη, ότι όταν γίνεται μια έκκληση για να στηριχθεί μέσα από μια διαδικασία ανθρωπιζού τέτοιες προσπάθειες, να στηρούν τέτοιες προσπάθειες, υπάρχει άμεση ανταπόκριση από τους ανθρώπους, από τους πολίτες, οι οποίοι δεν είναι και στα καλά τους οικονομικά, με δεδομένη την πολυετή κρίση. Και είναι δυνατόν ο ΕΟΠΗ να λειτουργεί με αυτά τα χαρακτηριστικά, δηλαδή όλα μα όλα δεν έχουν ευτελιστεί στο βωμό, ας πούμε, της κρίσης, αν είναι δυνατόν. Τελικά αυτό που λέγεται από τον θυμόσοφο ελληνικό λαό, όπου ο φτωχός και η μοίρα του, τελικά αυτό είναι περίτανα μέσα από αυτές τις διαδικασίες. Πάμε να κλείσουμε με τις τελευταίες ειδήσεις τώρα, τα τελευταία θέματα. Να έρθουμε τώρα στον χώρο της πολιτικής, όπου δημιουργεί πολιτικούς στριγμούς στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας η σημερινή δήλωση του υποψήφιου Προέδρου για τη θέση της Νομαρχιακής Διοικούς Επιτροπής Νέας Δημοκρατίας Κοζάνης, του κ. Γιάννη Σαντετσίδη. Συγκεκριμένα, ο κ. Σαντετσίδης κάνει λόγο ότι κάποιοι με διάφορες μεθοδέσεις προσπαθούν να εκδώσουν κάρτες μέλους της Νέας Δημοκρατίας για άτομα τα οποία δεν γνωρίζουν τίποτε. Ας δούμε όμως τι λέει το σύντομο ρεπορτάζ, το οποίο αναρτήθηκε από την ηλεκτρονική εφημερίδα kozan.gr. Ο υποψήφιος πρόεδρος της ΝΟΔΕ Κοζάνης, Γιάννης Σαντετσίδης, επισημαίνει προς τα μέλη της Νέας Δημοκρατίας ότι κάποιοι με διάφορες μεθοδεύσεις προσπαθούν να εκδώσουν κάρτες μέλους της Νέας Δημοκρατίας για άτομα τα οποία δεν γνωρίζουν τίποτα. Όσες μεθοδεύσεις κι αν κάνουν, στείνοντας σε φορευτικές επιτροπές από την οικογένειά τους, στο τέλος θα χάσουν και αυτοί και τα κομπιούτερ, γιατί θα ψηφίσει η βάση της Νέας Δημοκρατίας. Νομίζω ότι το επόμενο διάστημα θα απασχολήσει το εσωτερικό. Ναι, 13 του μηνός θα φιλοξενήσουμε τις επόμενες μέρες και τον υπεύθυνο τύπου της ΝΟΔΕ Κοζάνης, τον κύριο Σάκη Κακάλη, ο οποίος θα μας δώσει περισσότερες πληροφορίες για τις εξελίξεις. Αυτό όμως από μόνο του δημιουργεί ένα προβληματισμό. Δηλαδή είμαστε σε μια καθαρά προεκλογική τροχιά. Αυτά λέει ο κύριος Σαντετσίδης. Να δούμε τι λέει η ΝΟΔΕ, η διοίκηση. Θα μείνει αναπάντητο αυτό, είναι ένα ερώτημα. Περιμένουμε. Να πάμε τώρα στο αστυνομικό δελτίο, όπου συνελήφθησαν χθες το βράδυ σε περιοχή της Κοζάνης δύο άτομα, ένας 40χρονος συμμεταπός και ένας 39χρονος υπήκος Αλβανίας για διακίνηση ναρκωτικών ουσιών. Τώρα, στον έλεγχο που πραγματοποιήθηκε και σε δύο οχήματα, στο πρώτο γιοταχή όχημα βρέθηκε ένας σάκος που περιείχε 24 πλαστικές συσκευασίες με ακατέργαστη κάναβη συνολικού βάρους 25 κιλών και 270 γραμμαρίων, και στο δεύτερο γιοταχή επιβατικό όχημα δύο σάκοι που περιείχαν 48 πλαστικές συσκευασίες με ακατέργαστη κάναβη συνολικού βάρους 48 κιλών και 150 γραμμαρίων. Συνολικά κατασχέθηκαν 73 κιλά και 420 γραμμάρια ακατέργαστης κάναβης, 2 γιοταχή επιβατικά αυτοκίνητα, 3 κινητά τηλέφωνα και 4 κάρτες SIM. Τι γίνεται, πολλές κάρτες, πολλά τηλέφωνα. Κάπως συναλλαγές, τι να κάνουν. Και να ολοκληρώσουμε την ενημέρωση από το χώρο της ΔΕΗ, πιο συγκεκριμένα από μια ανακοίνωση που έδωσε στην δημοσιότητα ο ΔΔΕ, όπου ανακοινώνεται ότι την Κυριακή 29 Απριλίου θα γίνουν δύο διακοπές ηλεκτρικού ρεύματος από τις 7:30 το πρωί έως τις 8 και από τις 2:30 το μεσημέρι μέχρι και τις 3 στις εξής περιοχές και οικισμούς: περιοχή ξενοδοχείου Τσελίκα και εργοστασίου κυρίου Χλιάπα,
περιοχή σχολές ΟΑΕΒ και οικισμούς Πεδρανών, Βαθυλάκου, Μεσκιανής, Κουρουκλίων, Ροδίτη, Λευκάρων, Νεράιδας. Επίσης θα υπάρξει διακοπή στα αντιγλιοστάσια της ΔΕΙΑΚ περιοχής Βαθυλάκου από τις 7:30 το πρωί μέχρι και τις 8 και από τις 1 το μεσημέρι μέχρι και τις 3 το μεσημέρι. Ωραία, Θόφιλε, σε ευχαριστούμε για την ενημέρωση. Καλή σου συνέχεια. Η ψήφιση, κυρίες και κύριοι, του νομοσχεδίου για την πόλη στο μονάδο της ΔΕΗ μονοπόλησε το ενδιαφέρον της συνεδρίασης στην Περιφερειακή Ένωση Δήμου Δυτικής Μακεδονίας. Στις καυτές εξελίξεις για την περιοχή αναφέρθηκε μιλώντας στο West η αντιπρόεδρος της ΠΕΔ και πρώην δήμαρχος Εορδέας, Παρασκευή Βριζίδου.